Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Ο κύριος Χρήστος Αβόπουλος είναι μαζί μας σήμερα. Καθηγητής παθολογίας στο Πιθύντα βέβαια και διευθυντής της πρώτης προπαιδευτικής κλινικής του ΑΧΕΠΑ. Είναι οι άνθρωποι που είναι κάθε μέρα. Είναι κάθε μέρα στα περιστατικά, είναι κάθε μέρα στη μάχη. Κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα από την Καστοριά, από την πατρίδα σας. Καλημέρα κύριε Νετσούλη, καλημέρα, καλή χρονιά, χρόνια καλή πολλά χρονιά. Με υγεία και ασφάλεια σε όλους τους ακροατές σας και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε αισιόδοξο μήνυμα για αυτή τη χρονιά, κύριε Σαββόπουλε. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι είμαστε πλέον σε μια εποχή που η ιατρική πρέπει να στηρίζεται σε δεδομένα. Είναι αυτό που λέμε αποδεικτική ιατρική. Μάλιστα. Evidence-based medicine. Και δεν είμαστε στην εποχή της αναγέννησης και του Νοστράδαμου, όπου οι προβλέψεις πολλές φορές διακυβεύουν όχι μόνο τον πανικό, αλλά από την άλλη μεριά μπορούν να εκθέσουν και τον ίδιο τον επιστήμονα, αλλά και τους πολίτες. Mm-hmm. Επομένως, θα έλεγα ότι στην παρούσα φάση είναι καλό να παρατηρούμε, να καταγράφουμε, ειδικά όταν πρόκειται για μια μετάλλαξη καινούργια όπως η Όμικρον, που δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, αλλά ουσιαστικά μεταφέρουν εμπειρίες συνάδελφοι από το εξωτερικό. Πότε θα γνωρίζουμε, εδώ είναι ένα σημείο, γιατί ακούμε διάφορα για την Όμικρον, ότι είναι ελαφριά κτλ. Πότε θα γνωρίζουμε πραγματικά για την Όμικρον πράγματα? Ήδη υπάρχει μια τέτοια αίσθηση που αναφέρεται, γιατί από τις εφημερίες των δύο τελευταίων εβδομάδων φαίνεται να υπάρχει πράγματι μεγάλη προσέλευση, αλλά η βαρύτητα δεν είναι εκείνη η βαρύτητα που είχαμε με την προηγούμενη μετάλλαξη, τη Δέλτα. Υπό ποια έννοια? Της διασωλήνωσης των μεγάλων πνευμονιών, όπως αυτές εκτιμώνται απεικονιστικά με αξονικές ή ακτινογραφίες, και γενικότερα συμβαδίζει η δική μας εμπειρία αυτή η βραχύχρονη με όσα διαβάζουμε κι εμείς από άλλες χώρες που ήδη είχαν μεγάλο ποσοστό όμικρον. Εδώ να πω ότι ακόμα εκτοπίζει την Δέλτα η όμικρον και αν ακούσετε κι εσείς φαίνεται στα λίμματα να την έχει εκτοπίσει και να έχει 60% και περισσότερο ποσοστό. 70 εμείς... έχουμε ακούσει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι. Θα το εισπράξουμε αυτό στην κλινική πράξη συνήθως με καθυστέρηση 10 ή 15 ημερών, άρα ως ονούπο θα έλεγα, και μέχρι τότε πράγματι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις εκτιμήσεις μας, να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο και, όπως είπα προηγουμένως, να καταγράφουμε τα δεδομένα προκειμένου να κάνουμε το καλύτερο. Άρα, αυτή λοιπόν, είναι και μια ορθολογιστική προσέγγιση, θα έλεγα, κύριε Νατσούλη. Άρα λοιπόν πρώτο που κρατάμε από τον κύριο Σαββόπουλο, παρά το γεγονός ότι κάθε μέρα στην Ελλάδα έχουμε 30-35.000 κρούσματα, 40 δεν ξέρω πού φτάνει ο αριθμός, δεν έχουμε προς τα νοσοκομεία την πίεση, αυτό που λέμε πίεση του συστήματος. Δεν έχουμε αναφορικά με τις εισαγωγές και τους νοσηλευομένους. Ακριβώς, αλλά ναι, αυτό εννοώ. Στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών, σε αυτό που ονομάζουμε ΤΕΠ, υπάρχει και αυτή είναι και μάλιστα κοινή αίσθηση, γιατί διάβαζα όχι μόνο στο δικό μας νοσοκομείο, όπως αναφέρατε στο ΑΧΕΠΑ, αλλά και στο Ιπποκράτιο και στο Παπαγεωργείου, η προσέλευση τις ημέρες αυτές, που παρότι ήταν γιορτινές ημέρες και πολλοί θα έπρεπε να είναι σπίτι με τις οικογένειες, ξεπέρασε τους 200 το 24ωρο. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν 200 συμπολίτες μας όταν προσέρχονται να εξεταστούν σε ένα ΤΕΠ, τι πίεση αυτή είναι, επιφέρει και στους γιατρούς και στο σύστημα υγείας. Και στο σύστημα υγείας. Ελαφριά νόσηση με όμικρον και για τους ανεμβολίαστους. Είναι ένα ερώτημα που μας το βάζουν πάρα πολύ εδώ. Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Και εδώ ακόμα με επιφύλαξη θα έλεγα ότι σαφώς πιο ελαφριά από ότι η Δέλτα. Ωστόσο όμως για τους ανεμβολιάστους είναι αχαρτογράφητα νερά, με την έννοια ότι δεν έχουν προστασία ούτως ή άλλως, άρα οποιαδήποτε προσβολή από τον κορονοϊό, είτε όμικρον είτε Δέλτα, μπορεί να ενεργοποιήσει και αυτή τη χειμερική αντίδραση, αυτόν τον ανοσολογικό καταράκτη, ο οποίος αυτός είναι ο καταράκτης που επιφέρει την αυξημένη θνητότητα, γιατί έχουμε δει να πεθαίνει κόσμος ενώ έχει αρνητικοποιηθεί από τον κορονοϊό και έχουν γίνει βλάβες σε όργανα στόχο, δηλαδή στους νεφρούς, στην καρδιά, στον εγκέφαλο, μέσω αυτής της ανοσολογικής αντίδρασης και όχι από τον ίδιο τον ιό. Άρα λοιπόν εκεί είμαστε επιφυλακτικοί και είναι και έτσι μια καλή στιγμή και δράτμα της ευκαιρίας να συστήσω τον εμβολιασμό σε αυτούς που ακόμα έτσι δεν έχουν εμβολιαστεί, και μάλιστα εδώ όχι μόνο για τον κορονοϊό, για να προλάβω ενδεχομένως και άλλη ερώτησή σας, αλλά και για την γρίπη. Διαβάζετε ήδη στο Ισραήλ για μια περίπτωση. Για την περίπτωση της πρόσμιξης, ταυτόχρονης αν θέλετε λίμωξης, έτσι, ιού γρίπης και κορονοϊού σε μια έγκυο. Άρα λοιπόν φέτος
ο ιός της γρίπης έχει βρει και θα βρει χώρο, διότι έχουμε χαλαρώσει και τα μέτρα δεν είναι εκείνα όπως την πρώτη χρονιά της πανδημίας, όπου λοιπόν δεν είχαμε καθόλου προσβολή από γρίπη. Η προηγούμενη φορά που τα είχαμε πει, κύριε Σαββόπλη, ήταν τον Απρίλιο του 20, δηλαδή κοντά στην αρχή όλης αυτής της ιστορίας. Μέχρι σήμερα, πόσο περισσότερο σοφοί έχουμε γίνει όλοι μας, πόσο μάλλον έχουμε κατανοήσει όλο αυτό που μας συμβαίνει για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και καλύτερα. Είχα χαρακτηρίσει στην προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε και μάλιστα χρησιμοποιώντας έτσι μια έκφραση ενός συνεργάτου μου, ότι τότε ο κορονοϊός ήταν ένα απροειδοποίητο διαγώνισμα για όλη την επιστημονική κοινότητα. Μάλιστα. Τώρα νομίζω ότι έχουμε προετοιμαστεί καλά, υπάρχουν δεδομένα από μελέτες, υπάρχει ο εμβολιασμός και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τότε δεν υπήρχε ούτε καν υπόνοια ότι μπορούμε να το έχουμε και μάλιστα τόσο γρήγορα. Έτσι ακριβώς, και εδώ πραγματικά δεν θα ψέξουμε την επιστήμη, διότι κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να προσφέρει ένα μέτρο πολύ σημαντικό, και όταν ομιλούμε για εμβολιασμό αναφερόμεθα σε πρόληψη. Τώρα βλέπετε, πέρα από την πρόληψη που είναι ο εμβολιασμός, έχουμε ήδη και θεραπευτικά μέσα καλύτερα, μέσα από μελέτες, τα μονοκλωνικά αντισώματα που γνωρίζετε. Τα οποία τα δίνετε και εσείς στο ΑΧΕΠΑ. Βεβαίως, χορηγούμε και εμείς στο ΑΧΕΠΑ. Με τι αποτελέσματα, κύριε Σαββόπουλο, γιατί θέλω να το πω αυτό. Μιλάμε με έναν άνθρωπο που είναι στη μάχη, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Για πείτε μας λοιπόν. Ο λόγος παρουσίας μου, κύριε Νατσούλη, ακριβώς για να μεταφέρω το ουσιαστικό αυτό που λέμε το real world, το real life. Και όχι απλώς αυτό θεωρία. Που θεωρία. Όχι απλώς θεωρία, να το πω απλά. Ναι. Τι λένε λοιπόν οι εφαρμογές αυτές, τα φάρμακα αυτά που έχουμε πια στη διάθεσή μας, τα μονοκλονικά, πόσο καλά δουλεύουν, κύριε Σαββόπουλε? Τώρα ουσιαστικά δίνουμε ένα μονοκλονικό το οποίο δυστυχώς δεν είναι περός, δεν είναι από το στόμα, αλλά γίνεται παρεντερικά, γίνεται υποδορίως. Κάθε γιατρός μπορεί, όταν υπάρχει ένδειξη και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις καταγεγραμμένες για τον ασθενή του κάθε γιατρού. Άρα λοιπόν μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω της ΔΙΚΑ να πάρει έγκριση και ο ασθενής να επιλέξει. Ναι. Προσέξτε, μέσα στο πενθήμερο. Τότε είναι σημαντικό να γίνει αυτή η χορήγηση, διότι αφορά πρώιμη νόσο. Δηλαδή, ακόμα όταν δεν έχει έντονα συμπτώματα, όσο πιο νωρίς τόσο καλύτερα. Δηλαδή, και να το δώσετε σε κάποιον που είναι στη μέθα, ας πούμε, δεν έχει νόημα. Αυτά, έτσι, της Pfizer και της Merck, της MSD. Της Merck θα είναι την άλλη εβδομάδα. Τα οποία θα βοηθήσουν και αυτά, πιστεύω, σημαντικά, ενδεχομένως τον επόμενο μήνα να είναι διαθέσιμα και να τα έχουμε στην φαρμακευτική μας φαρέτρα. Για τη Merck λένε ότι θα είναι και την άλλη εβδομάδα ίσως εδώ. Ακόμα καλύτερα, ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Πολύ σύντομα. Βέβαια, το της Pfizer θα αργήσει κάπως, λένε, ίσως είναι τον Φεβρουάριο εδώ. Ναι. Είχε ούτως ή άλλως ξεκινήσει πιο νωρίς τα πειραματικά δεδομένα. Και γι' αυτό η Merck θα προηγηθεί, αλλά ό,τι παραπάνω έχουμε από φαρμακευτικό μέσο στην φαρέτρα μας, τόσο πιο σημαντικό είναι για μας. Ναι. Και εδώ δράτουμε τις ευκαιρίες να πω το εξής, επειδή θα φαντάζει και λίγο περίεργο πώς μπορεί ένα οποιοδήποτε νοσοκομείο και όχι ένα τριτοβάθμιο πανεπιστημιακό να προβαίνει σε τέτοιες θεραπείες και σε τέτοιες εκτιμήσεις. Θα πρέπει, αγαπητή κύριε Νατσούλη, να εκμεταλλευτούμε πλέον και να ενδυναμώσουμε την πρωτοβάθμια περίθαλψη και φροντίδα και στα περιφερειακά νοσοκομεία μέσω της τεχνολογίας. Σήμερα είμαστε στην εποχή των καινοτόμων τεχνολογικών μεθόδων, άρα μπορεί η τεχνογνωσία από ένα εξειδικευμένο κέντρο αναφοράς, όπως εμπροκειμένο το ΑΧΕΠΑ, να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Καστοριάς εύκολα. Και εδώ υπάρχει μια πρόταση, υπάρχει ένα κλάστερ, υπάρχει μια διατμηματική, διατομεακή, αν θέλετε έτσι, συνεργασία του ΑΠΙΘΗ, μιας εταιρείας ενεργού και φυσιολογικής γύρανσης, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου, όπου αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία θα μπορεί να εκτιμήσει κάποιος αν χρειάζεται να μετακινηθεί, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες και οι υπέργυροι από το σπίτι και να πάνε στο νοσοκομείο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι αλυσίδα αυτό πάει μετά. Ο ένας πιέζει τον άλλον από εκεί και μετά. Τώρα, όλοι λένε ότι, μάλλον όλοι λένε, υπάρχει μια εκτίμηση ότι αυτό θα είναι η αρχή του τέλους, κύριε Σαββόπουλε. Ότι θα κολλήσει όλος ο κόσμος, θα αποκτήσει μια φυσική ανοσία και μέσα από την Όμικρον, που θα είναι ίσως το φυσικό εμβόλιο για να πάμε τη ζωή μας παρακάτω. Είμαστε υπεραισιόδοξοι ότι αυτό είναι το τέλος? Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το καλό σενάριο. Ναι. Προσέξτε όμως, και χώρες που επέρονται για το καλό σύστημα υγείας και είχαν επιχειρήσει αυτό να το εφαρμόσουν, όπως η Σουηδία, την πρώτη εμφάνιση, είδατε πώς άλλαξε αρώτα και πολιτική όταν είδαν ότι τελικώς τα πράγματα δεν ήταν όπως ήταν. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Άρα θα πρέπει στο μυαλό μας να μην έχουμε το καλό σενάριο. Αυτό είναι
και το εύκολο, αλλά να έχουμε και άλλες ίσως όχι τόσο ευμενείς εξελίξεις, και πραγματικά αυτοί οι οποίοι είναι επιδημιολόγοι, θα έλεγα, αυτοί που είναι λοιμοξιολόγοι και επομένως έχουν και καλύτερη γνώση των δεδομένων, να εκτιμήσουν πραγματικά ποια πρέπει να είναι η πολιτική και να εισηγηθούν στις κυβερνήσεις και προκειμένου και στην Ελλάδα. Και εγώ θα έλεγα ότι ακόμα είναι πολύ έτσι πρόημο να το πούμε αυτό, και δεν έχουμε τα δεδομένα και τα στοιχεία για να πούμε για το σενάριο που αναφέρατε. Mm-hmm. Το χειρότερο ποιο μπορεί να είναι λοιπόν, κ. Σαββομπλέ? Το χειρότερο θα είναι μια, όπως ήδη αναφέρεται, όχι μόνο προσβολή ταυτόχρονα ιού γρήπης και κορονοϊού, αλλά δύο διαφορετικών θα έλεγα μεταλλάξεων, να βρει έδαφος δηλαδή η όμικρον μαζί με τη Δέλτα και να επιμολύνει ταυτοχρόνως. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι θα μας δημιουργήσει περαιτέρω σύγχυση, περαιτέρω πίεση. Γι' αυτό θα πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι ναι, μεν εμβολιασμός, αυτό εκ των όνου κάνευ, αλλά παράλληλα όχι χαλάρωση. Πρέπει να λέμε την αλήθεια, κύριε Νατσούλη, ότι ένας εμβολιασμένος μπορεί να νοσήσει. Ναι. Γιατί ακούω τέτοια τραγελαφικά. Θα νοσήσει και ο εμβολιασμένος, αλλά το εμβόλιο θα του κάνει να έχει πιο ήπια νόσηση, να φτάσει λιγότερο και να είναι λιγότερο πιθανό να φτάσει σε μονάδα και να πεθάνει ακόμα πιο σπάνια. Πιστεύετε λοιπόν ότι ο εμβολιασμένος αισθάνεται δυνατός, ισχυρός και δεν παίρνει τα μέτρα του? Δηλαδή το βλέπετε εσείς αυτό το πράγμα? Ναι, πολλές φορές ήδη το έχουμε δει, και εμείς επειδή ακριβώς είμαστε και ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο και υπάρχουν φοιτητές που προσέρχονται καθημερινώς από πίσω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε, ότι πέρα από το εμβόλιο που κάναν πρέπει να πλέουν τα χέρια τους, να γίνονται τμήματα ολιγομελή, να μην υπάρχει συγκροτισμός. Βεβαίως είναι νέα παιδιά, να αποφεύγουν αυτά που στην ηλικία αυτή θα ήθελα να κάνουν. Δυστυχώς για όλους μας, μιλείς μονούμε ότι πέρυσι δεν κάναμε εμείς γιορτές. Δεν υπήρχε το εμβόλιο, μόλις είχε γίνει 28 Δεκεμβρίου η πρώτη δόση, και ήταν κάτι πρωτόγνωρο να μην μπορείς να αγκαλιάσεις, να φιλήσεις τα δικά σου άτομα, ειδικά υγειονομικοί που είχαν στερηθεί τόσο πολύ τα δικά τους άτομα. Έτσι λοιπόν, παράλληλα και εμβολιασμός και μέτρα ασφαλείας. Πάντως υπάρχει ένα, αν μπορούμε να το πούμε και καλό, μια και το είπατε τώρα και για τους φοιτητές, και επειδή έχετε και τους φοιτητές σας, νομίζω ότι είμαστε τυχεροί εντός εισαγωγικών, ότι αυτή τη στιγμή εκπαιδεύουμε και φοιτητές, μελλοντικούς γιατρούς λοιπόν, πάνω σε πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες, πράγματα που μπορούν να τους φανούν πάρα πολύ χρήσιμα στην πορεία, γιατί κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί παρακάτω. Νομίζω είναι ακριβώς έτσι, όπως το λέτε. Είναι εμφανής η διαφορά αυτή από τους περσινούς φοιτητές μας, οι οποίοι όταν εξετάστηκαν είχαν μια πάρα πολύ καλή θεωρητική κατάρτιση, αλλά πρακτικά και κριτική σκέψη, με γιώτα του κριτική, πραγματικά ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Έτσι λοιπόν και εμείς αισθανόμαστε ότι παρέχουμε αυτό για το οποίο εργαζόμαστε. Είμαστε δηλαδή ουσιαστικά στο Υπουργείο Παιδείας και όχι στο Υγείας, άλλο αν κάνουμε και παράλληλα το λειτουργήμα του γιατρού. Σωστά. Είναι σημαντικό για μας να μπορούμε να παρέχουμε για όλο το ακαδημαϊκό έτος διαζώσεις, εκπαίδευση και άσκηση των φοιτητών μας. Άρα λοιπόν εκπαιδεύουμε αυτή τη στιγμή σε πραγματικές συνθήκες πανδημίας φοιτητές. Και είναι και πολύ ψηλό πολύ το ποσό των εμβολιασμένων των φοιτητών. Θα έλεγα συντριπτικά κοντά στο 100%. Δηλαδή πάνω από το 90%, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Τώρα, θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμη, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει, κύριε Σαββόπουλε, δεν μπορεί να καταλάβει μάλλον πώς κόλλησε, είναι τόσο πολύ εύκολο. Θέλω να μας περιγράψετε μια σκηνή απλή καθημερινή που μπορεί κάποιος να μιλήσει, να μιλήσει και να κολλήσει με έναν συνάνθρωπό του. Πρέπει να κάτσει πολλή ώρα, λίγη ώρα, αρκούν κάποια δευτερόλεπτα? Είναι, το πω έτσι απλά λαϊκά, ένα περιστατικό σε μια καθαρή κλινική όπως αυτή την οποία έχω την τιμή να διευθύνω, έτσι ένα περιστατικό, αμέσως αρχίζει το screening. Ούτως ή άλλως κάνουμε κάθε εβδομάδα PCR, το τονίζω PCR, προληπτικά, αλλά ειδικά όταν σκάει ένα περιστατικό, παρότι έχει περάσει από 100 ελέγχους με 2-3 φορές αρνητική PCR σε κάποιο θάλαμο, πράγματι όλοι υποβαλόμεθα σε νέο έλεγχο, και πραγματικά έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, απλώς όταν είσαι να κολλήσεις, αλλά εκεί είναι και η παροχή και η βοήθεια του εμβολίου, ότι όταν είσαι εμβολιασμένος, κατά μεγάλη πλειοψηφία θα είσαι ασυμπτωματικός. Ας πούμε, μια απόσταση 2 μέτρων είναι μια απόσταση ασφαλείας με έναν άνθρωπο που έχει, ας πούμε, την όμικρον για να κολλήσω? Και πόση ώρα χρειάζεται να μιλάω μαζί του για να εισπνεύσω τον μολυσμένο αέρα του? Επί του παρόντος δεν έχει αλλάξει κάτι, άρα πραγματικά μπαίνουμε στο 2 μέτρα απόσταση. Βεβαίως ομιλούν για μεγαλύτερη μεταδοτικότητα της όμικρον, και αυτό το εισπράττουμε στα ΤΕΠ, άρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
έτσι, όπου πραγματικά υπάρχει μεγάλο συγχρονισμός και συσσόρευση. Στα καταστήματα εστίασης, και εκεί ήδη νομίζω το πρωτόκολλο έχει αλλάξει και έχει περιοριστεί ο αριθμός που μπορεί να είναι σε κάθε τραπέζι. Και γι' αυτό βλέπετε τα μέτρα αυτά, διότι ακριβώς παίρνουμε χρόνο για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι αναφορικά με το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να μολυνθεί από αυτή τη μετάλλαξη. Τώρα, έχουμε το στίγμα των σχολείων. Την άλλη Δευτέρα, να θυμηθούμε για τα δικά μας μαθητικά χρόνια, κύριε Σαββόπλη, γιατί είμαστε ακριβώς και οι διαλυχοί, είμαστε συνομήλικοι. Το σχολείο δεν... Εντάξει, θέλαμε να έχουμε και τα διαλύματά μας. Αλλά τι θα γίνει συγκεκριμένη περίπτωση τώρα? Νομίζω ότι σήμερα κρίνεται... Σήμερα θα ανακοινώσει κατά πάσα πιθανότητα η κυβέρνηση ότι θέλει να τα ανοίξει. Και θα επανέλθω σε αυτό που είπα, ότι εδώ πραγματικά πρέπει να είναι μια δίκαιη απόφαση. Ναι. Ξέρουμε ότι όλοι τα σχολεία και τα θέλουμε να είναι ανοιχτά. Ωραία. Θα πρέπει να δούμε τα τελευταία δεδομένα και να δούμε τι έχουμε να κερδίσουμε αν ανοίξουμε τα σχολεία, ναι, και τι έχουμε να ρισκάρουμε. Κατά τη γνώμη σας λοιπόν... Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη έτσι απόφαση, δεν πρέπει να προκαταβάλει κανείς. Θα έλεγε κάποιος ότι η βούληση, όχι μόνο για πολιτικούς λόγους, αλλά γενικότερα για κοινωνικούς λόγους κυρίως, είναι τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά και το θέλουν και οι μαθητές. Ωστόσο, με τα νούμερα τα οποία βλέπουμε καθημερινά, θα έλεγα ότι είναι πολύ επικίνδυνο, και από την άλλη μεριά, εάν πραγματικά ανοίξει τα σχολεία με τέτοια νούμερα, θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να πάμε πολύ γρήγορα και σε αναγκαστική απόφαση διαδικτυακής πλέον εκπαίδευσης, και νομίζω κάτι τέτοιο τον προς πίσω ίσως να μην το ήθελε και η Επιτροπή και η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν θα βάλει σε μια ζυγαριά και τις εισηγήσεις όλων, που πρέπει, επαναλαμβάνω, να στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και εκεί να αποφασίσει ποιο είναι το καλύτερο. Εγώ δεν τα έχω, κύριε Ανατολή, δεν θέλω να αποφύγω την ερώτηση και το σχόλιο και την απάντηση, αλλά δεν έχω παρά μόνο αυτά που έχετε κι εσείς, όχι πλέον αναπεριοχή, όχι βέβαια την οριζόντια λύση. Αυτά θα πρέπει να τα εξετάσει η Επιτροπή που τα έχει και τους τα παρέχει ο ΕΟΔΗ, και να πάρουν την καλύτερη για όλους μας απόφαση. Το έτσι πως τα βλέπω τα πράγματα είναι, μάλλον θα πάρθει μια μέση λύση, δηλαδή να ανοίξουν τα σχολεία, αλλά με άλλα πρωτόκολλα, με αυστηρότερο πρωτόκολλο ελέγχου. Ή και κλείσιμο τμήματων, όχι με το 50-1, αλλά ίσως με ένα 30% των παιδιών. Εξάλλου μιλείς μονίτ ότι εάν υπάρχει και κλείσουν τόσες τάξεις, όταν δεν θα υπάρχει διαδικτυακή εκπαίδευση, και οι ύλοι θα μείνουν πίσω, αλλά και οι γονείς θα αναγκαστούν σε μικρές τάξεις, έτσι θα μείνουν στο σπίτι και δεν πάνε στη δουλειά τους. Δημιουργείται χάος μετά. Το έμεσο κόστος και όχι μόνο το άμεσο. Ναι. Επηρεάζει πάρα πολύ. Επηρεάζει τους γονείς, την εργασία τους. Από εκεί και μετά είναι πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι απλά κλείνω ή δεν κλείνω μια εβδομάδα ή 10 μέρες στο σχολείο. Είναι αντικειμενικά μια δύσκολη απόφαση και πρέπει πραγματικά να στηριχτεί σε επαρκή δεδομένα, τα οποία θα πρέπει και να εξηγηθούν στον κόσμο. Αυτό πρέπει να κάνει η Επιτροπή, να εξηγήσει απλά έτσι πώς και γιατί θα πάρει την οποιαδήποτε απόφαση. Εδώ έρχονται και κάποια ερωτήματα από τον κόσμο μας. Ακούν οι ακροατές μας ότι δεν έχουμε στις ΜΕΘ ανθρώπους από όμικρον. Ρωτούν όμως το εξής. Εμείς όταν ασθενούμε, γιατί δεν μας λέει κανένας αν έχουμε όμικρον ή δέλτα? Γιατί δεν γίνεται, κύριε Ανατσούλη, σε επίπεδο ρουτίνα αυτή η εξέταση, γίνεται δειγματοληπτικά. Ναι. Καταλάβατε, δηλαδή ουσιαστικά το PCR ανοιχνεύει αν έχει κορονοϊό ή όχι, και μετά το αν έχει μετάλλαξη δέλτα ή όμικρο γίνεται δειγματοληπτικά σε κάποιο νούμερο, γιατί φαντάζεστε να χρειαζόταν να γίνει αυτή η ειδική εξέταση. Πολύ δύσκολο, ναι, αλλά ο άλλος που είναι σπίτι του, ας πούμε, και λέει τώρα τι να έχω εγώ, ποια να έχω, δηλαδή ζει μια αγωνία τι έχει. Δεν έχει σημασία, η ιατρική γίνεται με βάση τα κλινικά συμπτώματα και όχι έτσι τα είδη μεταλλάξεων ή τα εργαστηριακά ευρήματα ή το τηλέφωνο και την τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό είναι το πιο βασικό μήνυμα που θέλω να περάσω, ότι δηλαδή δεν έχει σημασία, θα πρέπει εμείς να είμαστε έτσι επιφυλακτικοί σε αυτά τα οποία ακούμε αόριστα και να ξέρουμε ότι είτε όμικρον είτε δέλτα θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τον θεράποντα γιατρό, τον οικογενειακό γιατρό. Θα έλεγα ότι ο καθένας, κάθε οικογένεια έχει οικογενειακό γιατρό, και αυτός να εκτιμήσει και να κάνει το καλύτερο για τον ασθενή. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Μάλιστα. Πάντως και στις δικές σας ΜΕΘ δεν έχετε από όμικρον ασθενή. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό είναι ενθαρρυντικό σημάδι. Είναι ενθαρρυντικό αναφορικά με το ότι συμβαδίζει αυτό με την υπιότερη εκδήλωση συμπτωμάτων και γενικότερα κλινικής εικόνας αυτών που προσβάλλονται από αυτή την μετάλλαξη. Ρωτάνε αν θα έχουμε κάποια στιγμή εμβόλιο που θα είναι για όλη τη ζωή, δηλαδή για πάντα.
και όχι ανά 4-3 μήνες, γιατί και αυτό, ξέρετε, ακόμη και σε αυτούς που το θέλουν πάρα πολύ το εμβόλιο, αρχίζει να δημιουργεί ένα άγχος όταν ακούν μετά την τρίτη και τέταρτη. Είναι σωστή και δεν ερώτηση αυτή, αλλά διερωτώ με, αυτή η ερώτηση έγινε για το εμβόλιο της γρίπης. Κάθε χρόνο δεν κάνουμε εμβόλιο. Κάθε χρόνο, ναι, κάθε χρόνο, ναι. Τι αλλάζει δηλαδή τώρα αν είναι εμβόλιο έναντι του κορονοϊού? Θα έλεγα ότι είναι πολύ νωρίς να πάμε σε τέτοια λογική παρασκευής. Δεν είμαι βέβαια ούτε ναι. γιατρός, ούτε έχω την ανάλογη τεχνογνωσία, αλλά σε πρώτη φάση είναι καλό να έχουμε αντισώματα για νέες μεταλλάξεις που γνωρίζουμε, και στην κατεύθυνση αυτή προετοιμάζουν, εδώ είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι προετοιμάζεται εμβόλιο και με καλύτερη κάλυψη και για την όμικρο και για οποιοδήποτε άλλο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου ενδεχομένως θα έρθει στο προσκήνιο. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε όπως βλέπαμε και το εμβόλιο της γρήπης και όχι προκαταλημμένα. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να έρθει το ωμέγα για να τελειώσουμε αυτή την ιστορία. Ευτυχώς έχει αρκετά γράμματα η ελληνική αλφάβητη. Έχουμε ακόμα πολλά. Και μακάρι να είναι οι ποιότερες οι μεταλλάξεις όπως είναι και φαίνεται να είναι αυτή η όμικρον. Άρα κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε ένα ετήσιο ίσως εμβόλιο. Ο κορονοϊός μάλλον δεν φεύγει από την ζωή μας. Απλά θα φύγουμε από την πανδημία και θα γίνει μια ενδημική ίσως κατάσταση. Συμφωνώ με την προσέγγιση αυτή και τη συμμερίζομαι. Μάλιστα. Κύριε Σαββόπουλε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν αρχή του χρόνου μαζί μας μέσα από το ΑΧΕΠΑ. Έτσι ακριβώς. Και εγώ ευχαριστώ. Τους Καστοριανούς που έρχονται εκεί, δεν ξέρω, έχετε καιρό να δείτε Καστοριανό στο ΑΧΕΠΑ? Γιατί τότε τον Απρίλιο ερχόταν ο ένας μετά τον νομίζω άλλον. Νομίζω ότι σε αυτό συμβάλλει και η πολύ καλή προσπάθεια που κάνουν και οι συνάδελφοι του νοσοκομείου Καστοριάς, αλλά και οι ιδιώτες γιατροί στο νομό Καστοριάς, όπως και σε όλα τα διαμερίσματα της Ελλάδος. Και μέσα από την καρδιά μου να τους συγχαρώ και να συγχαρώ γενικότερα όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό όλων των νοσοκομείων για αυτή την υπέρβαση που έχουν κάνει σε όλο αυτό το μαραθώνιο της πανδημίας. Ναι. Έτσι είναι μια κατάθεση ψυχής αυτή, και με αυτό και να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ για ακόμα μια φορά καλή χρονιά σε όλους σας. Καλή χρονιά, δεν θα χαθούμε, αλλά με οποιαδήποτε εξέλιξη, κύριε Σαββόπουλε, θα σας ξανακαλέσουμε. Με χαρά. Σας ευχαριστώ για πάρα πολύ. Ενημέρωση. Καλή δουλειά, να καλή συνέχεια. Καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.